γνωρίσουμε μία άλλη Βασιλική. Η Βασιλική είναι μία πολύ γλυκιά γυναίκα, η οποία παντρεύτηκε στα 17 της, πολύ νωρίς, και απέκτησε τρία υπέροχα παιδιά. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, λοιπόν, κάπου άφησε πίσω τον εαυτό της. Και ήρθαμε εμείς στη ζωή της, με εξαιτίας μίας φίλης της, η οποία μας έστειλε μήνυμα στο Facebook και είναι και σήμερα μαζί μας από ό,τι βλέπω. Πάμε να δούμε την καινούργια Βασιλική, τι μας είχε πει και μία έκπληξη που τους ετοιμάσαμε. Καλώς όρισες, Βασιλική. Γεια σου, Φέη μου. Τι ωραίο μάτιο που έχεις. Το σχολίαζα και πριν. Πολύ. Η Βασιλική, λοιπόν, έχει τρία παιδιά. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Ποιες είναι οι ηλικίες? 27, 25 και 11. Πολύ μεγάλα τα παιδιά σου. Πρέπει να παντρεύτηκες πολύ νωρίς. Στα 17. 17 στα 17 χρόνο... γέννησα την κόρη μου. 17 χρόνια ναι. Παντρεύτηκες. Πήγαινες ακόμα στο σχολείο? Το τελείωσα. Σταμάτησα από το σχολείο. Σταμάτησε εκεί, ε. Ναι. Ο πρώτος σου έρωτας? Ο πρώτος μου. Ακόμα ερωτευμένη? Ακόμη. Εγώ είμαι ακόμη. Ο σύζυγος όταν του είπες ότι θέλω να πάω σε στήριξη μεταμόρφωση στη ΦΕΗ, τι είπε? Μου λέει, γιατί, ποιος ο λόγος να πας να αλλάξεις? Γλυκό, πολύ. Ναι. Και μετά μου λέει, εντάξει, κάνει ό,τι νομίζεις, γιατί το έχεις βάλει στο μυαλό σου, θα πας. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν έχεις Facebook. Όχι. Αλλά από μία φίλη σου έστειλες... Κολλητή μου φίλη. Τι έγραψες στο μήνυμα που μας έστειλες? Ότι απλά ήθελα να κάνω κάτι για τον εαυτό μου, που μεγαλώσαν τα παιδιά μου, να κάνω κι εγώ μία τρέλα. Γενικά περιποίησε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι στο βάψιμο και σε όλα αυτά δεν το έχω. Απλά προσπαθώ να νιώθω καλά, να πάω στο γυμναστήριο, να προσέχω λίγο τι τρώω, να μην πάρω από το μακιλά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνουμε για σένα. Έχεις πολύ ωραία μαλλιά. Μπορείς λίγο να τα πιάσεις, να τα δούμε καλύτερα. Και πλούσια μαλλιά και υγιή. Ναι. Αυτό είναι το φυσικό σου χρώμα? Αυτό είναι το φυσικό μου. Ήθελες να γνωρίσεις πάρα πολύ τον Τρίφωνα Σαμαρά? Ναι, πάρα πολύ. Στο πρόσωπο? Εντάξει, λίγο με την ακμή είναι λίγο ταλαιπωρημένο το πρόσωπό μου. Πώς δίνεσαι? Γενικά είμαι πιο πολύ της καθημερινότητας, είμαι σε σπορ ντύσιμο. Είμαι λίγο συντηρητική. Φοράς φορέματα? Φοράω. Φοράς κοντά? Όχι. Δεν έχω φορέσει ποτέ, δηλαδή ακόμη και στην πιο νεαρή μου ηλικία. Το πιο extreme που έχεις κάνει ποιο είναι στην εμφάνισή σου? Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάνει κάτι. Τι θα ήθελες? Τι θα ήθελα? Πες μου μια γυναίκα που θαυμάζεις για το στυλ της. Μ' αρέσει πάρα πολύ μια ηθοποιός, ναι, που παίζει στο σύριαλ «Γυναίκα χωρίς όνομα». Εδώ, στον Αντένα. Στον Αντένα. Ποια, του Μασάτου? Όχι. Υποδίεται το ρόλο της Μάρθας. Την Ταμίλα Κουλιέβα. Αυτή. Ειρήνη, ακούς? Λοιπόν, εδώ έχουμε τη γυναίκα μαλλί. Σε φοβάμαι εδώ. Είναι ένα κεφάλι όλο μαλλί γύρω-γύρω. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Τίποτα, τίποτα. Θέλω να της τα βιάσω πάρα πολύ. Να της το ανοίξω λίγο, γιατί είναι μαύρο γκάγκανο. Γενικά να του δώσω ένα στυλ. Μια και μορφή. Και να ξεφουσκώσει αυτό το πράγμα, αυτή η καούκα. Ναι, 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 ναι. Συμφωνώ μαζί σου, Τρίφωνα, ναι. Δηλαδή έχεις πολλή δουλειά έτσι. Εσύ, Γιάννη. Εγώ, κοίταξε, η Βάσο εδώ είναι κλασικό περιστατικό puppy eyes που έχουμε ξαναπεί στα βιντεάκια μας. Δηλαδή έχει καθοδικά μάτια. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα μεγάλο που αντιμετωπίζουμε στο πρόσωπο. Τα μάτια είναι πολύ καθοδικά. Πρέπει όλα να πάρουν την Ανιούσα. Και εγώ, όσον αφορά παιδιά τα ρούχα, εντάξει, δεν είναι ότι το κορμί της είναι πάρα πολύ δύσκολο, ούτε και εύκολο από την άλλη, ο σωματότυπός της. Έχει και αυτή λίγο τον αντρικό σωματότυπο. Έχει τους γοφούς της. Πρέπει να δώσω μια φιλική πλευρά. Λίγη μεσούλα έχει. Ναι. Θέλει όμως φτιάξιμο αρκετά το στυλ της. Και σίγουρα να βοηθήσω με το styling το σωματότυπο να αναδειχθεί καλύτερα.
πάλι. Πάλι, καλωσόρισε Βασιλική, τι ωραία που είσαι. Ακόμα ένα διάβασμα περιπλή μου να τις κάνουμε. Εγώ, ούτε έχω γνωρίσει τον εαυτό μου. Δεν αναγνωρίζει τον εαυτό σου, ε. Ναι. Καλά, εντάξει. Κοίταξε λίγο, κοίταξε λίγο. Κάτι σκοτεινό. Σου αρέσει. Τέλεια, αρέσει. Είναι μια άλλη γυναίκα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πόσο πιο χαρούμενη σε βλέπω. Ήσουν λίγο υποτονική. Όλο αυτό ήταν για μένα ένα ταξίδι. Τι να πω. Δεν περιγράφεται με λόγια. Πόσο χαίρομαι. Έλα να κάτσουμε και να υποδεχθούμε τους experts μαζί.